μετώπου που πάτησε το πόδι της στο Survivor και έπαιξε το πρώτο της αγώνισμα, όλοι ξεκίνησαν να μιλούν για αυτήν. Η Ανθίσα Λαγκούδη δεν το κατήχε το άθλημα και φαινόταν από την αρχή. Δώρος, επίσης, έγινε και για το συμβόλαιο της, τα 6.500 ευρώ την εβδομάδα που φέρεται να έκλεισε με τον Ατζούν σε πολλούς φάνηκαν, εξωπραγματικά, στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor. Λοιπόν, όπως σωστά σας αποκαλύψαμε από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, η Ανθίσα Λαγκούδη ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος και μετά από 4 φορές που είχε ψηφιστεί ως προτινόμενη για αποχώρηση, πέρασε την πόρτα του συμβουλίου, μάζεψε τα πράγματά της και πήγε σπίτι της. Μπορεί όλοι να ήθελαν να την δουν να φεύγει από το παιχνίδι, καθώς ήταν μια σίγουρη ήττα κάθε φορά που έπαιζε, για τους κόκκινους, αλλά εμένα ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αυτό το